Μαζί μας ο επικεφαλή του Συνδυασμού Σύμπραξη Δημοτών <coughs> και Άμεση Δημοκρατία, υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλή, ο κύριο Πέτρο Ινιωτάκη. Καλησπέρα σα, καλώ ορίσατε, κύριε Ινιωτάκη. Καλησπέρα, κύριε Δασκαλάκη, καλώ σα βρήκα και εύχομαι να έχουμε ένα γόνιμο διάλογο για του πολίτε και το Δήμο μα. Βεβαίω. Και θα σα πάω στα διαδικαστικά τα οποία πολλέ φορέ στο πρόσφατο παρελθόν αποτέλεσαν και πεδίο έντονη αντιπαράθεσης αλλά και έντονης συζήτησης και ρεπορταζιακά και δημοσιογραφικά. Από πολύ νωρί σε αυτόν τον αγώνα προς τις κάλπες του Μαΐου εσείς διαχωρίσατε την θέση σας από την σημερινή πλειοψηφούσα παράταξη του κυρίου Λαμπρινού και άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή την ομολογουμένως αποκαλυπτική συνέντευξη που παραχωρήσατε την περασμένη εβδομάδα στον 984 και τον Γιώργο το Σαχίνη. Είχατε λέει αποφασίσει από πολύ νωρί και είχατε προβληματιστεί από πολύ νωρί ότι κάτι πρέπει να κάνω. Δεν μπορώ να ανήκω σε αυτήν την ομάδα. Και θα ήθελα λίγο να σταθούμε σε αυτό γιατί ξέρετε κάτι. Πάντοτε, όταν ένα άνθρωπο μπαίνει στη διαδικασία να διεκδικήσει έναν Δήμο και μοιράζεται με του πολίτε μέσα από τα μέσα μαζική ενημέρωση με δημόσιε τοποθετήσει αυτόν τον προβληματισμό του, έχει ιδιαίτερη βαρύτητα να το σχολιάσουμε και προεκλογικά. Γιατί ο Πέτρο Σινιωτάκη γύρισε την πλάτη και είπε πάω να διεκδικήσω το Δήμο Ηρακλείου με τη δική μου ομάδα. Λοιπόν κύριε Δασκαλάκη, να βάλουμε τα πράγματα στη σωστή τους θέση και στη σωστή τους σειρά. Ο Πέτρος Ιωνιωτάκης μαζί με ανθρώπους οι οποίοι πιστεύαμε ότι μπορούσαμε να αλλάξουμε το μέλλον αυτής της πόλης μέσα από συμμετοχικέ δημοκρατικές διαδικασίες, ξεκίνησε πριν από πέντε χρόνια και έλεγε ακριβώς αυτά τα οποία λέει και σήμερα. Δεν έχω αλλάξει ούτε κόμμα ούτε τελεία. Αρχή και πιστεύω μου είναι ότι μόνο μέσα από συνένεση, μέσα από συμμετοχές διαδικασίες, μέσα από δημοκρατικό διάλογο, μέσα από τη συμμετοχή όπου θα αναδείξει τον πολίτη πρωταγωνιστή mm -hmm. στα δρόμενα, στο όραμα και στις διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν στην επόμενη μέρα για την πόλη, μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε σαν τοπική κοινωνία. Αυτή η υπόθεση λοιπόν φάνηκε από νωρίς από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά του 2014. Μιλάμε με το καλημέρα δηλαδή. Ουσιαστικά. Το καλημέρα. Ότι δεν, είχε, δεν μπάταγε καλά στι δημοκρατικέ διαδικασίε που εμεί είχαμε οραματιστεί. για να δημιουργηθούν οι συμμετοχικέ διαδικασίε που θα ήταν ο ελκυστή για όλη την κοινωνία. Γιατί δεν ήταν απλά να κάνουμε δημοκρατικέ διαδικασίε για εμά που συμμετείχαμε στη, στη δύναμη πολιτών τότε. Αλλά θα ήταν, αν θέλετε, το όχημα που θα έκανε του πολίτε πρωταγωνιστέ μέσα από τη συμμετοχή του. Αυτό δεν έγινε. Και δεν έγινε για πολλούς λόγους στους οποίους έχω εξηγήσει. Και βεβαίως οι πολίτες με ρωτάνε καθημερινά γιατί δεν έφυγε νωρίτερα, γιατί δεν διαφοροποιήθηκε νωρίτερα. Και θα πω και θα πάμε αμέσω νομίζω στο αύριο, στο μέλλον της πόλης, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει mm uh -huh. Δασκαλάκη. Αυτά τα οποία συνέβησαν, συνέβησαν και ανήκουν στο χθε. Αυτό που περιμένει απόψε ο πολίτης του Ηρακλείου να πω και να μιλήσω είναι πώς εγώ φαντάζομαι το Ηράκλειο της επόμενης δεκαετίας, εικοσαετίας και κυρίως όμως με ποιες διαδικασίες και με ποια ιεράρχηση των θεμάτων θα τα καταφέρουμε. Έτσι λοιπόν, εγώ σήμερα θέλω να ξεδιπλώσω τόσο τη διαδικασία mm -hmm. και πώς πιστεύουμε ότι μπορούμε να κάνουμε συμμέτοχο τον πολίτη και γι' αυτό ακριβώς, αν θέλετε, διαφοροποιούμαστε εμείς και μιλάμε για ένα μορφωτικό κίνημα που θέλουμε να αναπτύξουμε. Το χρόνο θα τον έχετε έτσι κι αλλιώ, κύριε Νιωτάκη. Εγώ θέλω να επιμείνω πολύ λίγο με μία ακόμα ερώτηση. Το 2014 η σημερινή δημοτική αρχή ε, είχε χρησιμοποιήσει πολλέ φορέ τη φράση Όλοι μαζί. Σα έχω ακούσει στι τοποθετήσει σα και στην πρόσφατη συνέντευξη στον 984 να λέτε ότι Όλοι μαζί έγιναν μερικοί, έγιναν δύο-τρει. Και αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα περιστατικά. Δεν είναι κακό μερικέ ημέρε πριν από τι κάλπε. Ένα άνθρωπο που στηρίχθηκε από του πολίτε. Αναλάβατε αυτή τη θέση και του αντιδημάρχου ε, στην, προηγούμενη, στην παρούσα δημοτική αρχή, γιατί σα έδωσε μια δυναμική ο Δήμο, οι πολίτε, οι δημότε και οι δημότε αυτού του τόπου και σα εμπιστεύτηκε και ο σημερινό δήμαρχο. Θεωρείτε ότι το όλοι μαζί έγινε μια μικρή ομάδα που προσπαθούσε να προωθήσει τα προσωπικά τη, αν θέλετε, συμφέροντα, συμφέροντα σε εισαγωγικά όσον αφορά το αυριανό αυτοδιοικητικό του ή πολιτικό του μέλλον. Νομίζω ότι τα γεγονότα είναι αποκαλυπτικά, κύριε Δασκαλάκη. Εάν εγώ θα το πω σήμερα, πέντε μέρε πριν τι δημοτικέ εκλογέ τη 26η Μαου, δεν έχει καμία σημασία. Τα γεγονότα έχουν γίνει και έχουν καταγραφεί και είναι σε, ιστορικά. Γιατί, γιατί αναφερθήκατε σε συγκεκριμένα πρόσωπα που ήθελαν να ηγηθούν αυτή τη προσπάθεια να μπουν μπροστά και το όλοι μαζί να γίνουν μερικοί ή δύο-τρει. Μα τα είπα και δεν έχω κανένα πρόβλημα και να τα αναφέρω. Τα είπα και δημόσια, τα είπα και στου ίδιου, τα είπα και στο Δήμαρχο, τα είπα στη Δημοτική Ομάδα. Του είπα ότι όταν βάλουμε μπροστά τι προσωπικέ στρατηγικέ, του κομματικού μηχανισμού και την προσπάθεια να γίνουμε βουλευτέ. Στα κόμματα από τα οποία προερχόμαστε. Αν οποί... να υποθέσω στον κύριο Και όχι μόνο, ήταν και άλλοι που είχαν εκφράσει φιλοδοξίε και είπα: mm -hmm. Δεν είναι κακό, είναι πάρα πολύ καλό. Απλά δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Δήμο για να γίνει βουλευτή σε ένα συγκεκριμένο κόμμα. Δεν μπορεί να στείλει μηχανισμού μέσα στο Δήμο. Και αναφέρθηκα σε συγκεκριμένο αντιδήμαρχο. Ότι χρησιμοποιούσε του μηχανισμού του Δήμου για να στείλει την προσωπική του στον Κώστα τον Βαρδαβά. Στον Κώστα Βεβαίω. Εγώ τα είπα, τα λέω και θα τα λέω. Και είπα μέσα ότι θα του αποκαλύπτω μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γιατί, Γιατί κύριε Δασκαλάκη, αφαίρεσαν αυτή την προοπτική από ένα απίστευτο κίνημα που αναπτύχθηκε και στήριξε η κοινωνία και μας έδωσε ένα ασύλληπτο ποσοστό τη Δεύτερη Κυριακή. Τη Δεύτερη Κυριακή ήρθε όλη η κοινωνία μαζί μας και μας έδωσε το χρόνο, πέντε χρόνια ολόκληρα, να παλέψουμε και να κάνουμε το όραμα πραγματικότητα. Άρα θεωρείτε ότι δεν την τίμησαν αυτή την κοινωνία με αυτές τις τακτικές και τις πρακτικές που ακολούθησαν. Νομίζω ότι όχι απλά δεν την τίμησαν, αλλά δημιούργησαν, αν θέλετε, και μια υπανάπτυξη που το πληρώνει σήμερα το Ηράκλειο. Δεν δημιούργησαν τι συνθήκε το Ηράκλειο να εκφράσει αυτή την απίστευτη δυναμική που έχει. Το Ηράκλειο έχει μια μεγάλη δυναμική και επιχειρηματικά και οικονομικά και πολιτιστικά και επιστημονικά. Mm -hmm. Αυτή η δυναμική λοιπόν, η οποία μπορεί. Με το κατάλληλο σχέδιο, τις κατάλληλε επιλογές, τις κατάλληλε διαδικασίες να καταστήσουν πόλο, κόμβο. Οι εξελίξει που έρχονται έτσι κι αλλιώ κάνουν το Ηράκλειο και την Κρήτη η ενεργειακό κόμβο, κόμβο μεταφορών, κόμβο επικοινωνιών. Mm -hmm. Εμεί λοιπόν και αυτό που πρέπει να κάνει κάθε αρχή, κάθε δημοτική αρχή μια τοπική κοινωνία είναι να βοηθάει, να δει, ρίχνει άνεμο στα πανιά και να φεύγουν οι κοινωνίε και οι μπροστά. Ξέρετε, οι πόλει είναι. Ο χώρος όπου θα συσσωματώνονται μεγάλοι πληθυσμοί. Mm -hmm. Το 70 με 75% του πληθυσμού όλου του κόσμου θα είναι σε πόλεις. Δεν μπορεί λοιπόν να υπάρχουν δυνάμεις ανάσχεσης επειδή έχουμε πρώτη ατζέντα την προσωπική μας στρατηγική. Κύριε Νιωτάκη, και θα κλείσω με αυτό, ε, σας δίνω το λόγο μου. Ε, επειδή είστε ένας άνθρωπος που και μέσα από το έργο του από την Αντιδημαρχία που είχε αναλάβει, αλλά και μέσα από την επικαιρότητα απασχολήσατε την κοινή γνώμη θεωρείτε ότι και σε μια πολύ δύσκολη στιγμή, μια πολύ δύσκολη στιγμή ε, που βιώσατε με αυτήν την ε, ε, επίθεση που δεχτήκατε, δεν είχατε την απαιτούμενη στήριξη από του τότε στενού συνεργάτε που όλοι μαζί συμπορευόσασταν σε αυτόν τον κοινό αγώνα που λέγεται Ηράκλειο. Κύριε Δασκαλάκη, για να το κλείσουμε και κοιτάζω κατάματα του τηλεθεατέ. Και τους λέω, σε αυτή την πορεία ήμουν μόνος. Ηθικά, πολιτικά, νομικά. Και ήταν μια υπόθεση που είχε να κάνει με το συμφέρον τη πόλη. Εγώ πάλεψα για τα συμφέροντα τη πόλη. Δεν μπορούσα να βλέπω διαδικασίε οι οποίε δεν ήταν διαφανεί, δεν ήταν αυτό που έπρεπε να γίνει. Δεν δεχόμνα να ανεχθώ, σαν Πέτρο Συνιωτάκη, φωτογραφικέ διαδικασίε. Mm -hmm. Και αυτό ανέδειξα. Του βόλευε αυτή η λογική. Δεν ξέρω αν του βόλευε εάν φοβήθηκαν, εάν κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να αναμετρηθούν με αυτό το οποίο μα εξέλεξε ο Ηρακλειώτικο λαό, γιατί ο Ηρακλειώτικο λαό μα εξέλεξε για να κάνουμε τομέ, για να σπάσουμε αυγά, κύριε Δασκαλέκη. Και δεν είναι, πολύ, δεν είναι πολύ, απλό. Ένα μέλο μια ομάδα, μια δημοκρατική ομάδα, που ηγείται του τέταρτου επιδεισμού Δήμου τη χώρα, δέχεται μια βίαιη επίθεση που θα μπορούσε να το είχε στοιχήσει τη ζωή. Να υποθέσω ότι αυτό σα προκαλεί και συναισθηματικά. Ε, έναν θυμό, μια απογοήτευση, μια μεγάλη πικρία. Εγώ τα έχω αφήσει πίσω, κύριε Δασκαλάκη. Γιατί αυτά πλέον δεν απασχολούν την κοινωνία και δεν απασχολούν την κοινωνία γιατί αυτό που περιμένουν από όλου μα είναι να δώσουμε το στίγμα και το όραμα. Ούτε θυμό υπάρχει, ούτε αν θέλετε πικρία. Mm. Αυτό το οποίο καταλαβαίνω ότι ο Πέτρο Ινιωτάκη ήταν μόνο και απομονωμένο. Και δεν είναι αυτό ο λόγο όμω που εμένα με ανάγκασε να φύγω. Είσαι και Είσαι δεν ο μοναδικό που ήταν μόνο και απομονωμένο σε αυτή την ομάδα. Κοιτάξτε, σε αυτή τη διαδρομή υπήρχαν και άλλε φωνέ που έβαζαν τα ζητήματα του ελλείμματο δημοκρατίας. Γιατί έφυγαν και άλλε στην πορεία, για αυτό λόγο. Και δεν ήταν μόνο οι εκλεγμένοι, ήταν και μία εκλεγμένη. Που βάζαμε τα ζητήματα ότι έπρεπε να υπάρχουν συμμετοχικέ διαδικασίε, να μπαίνει η ιεράρχηση από όλου μα, να λειτουργήσει η παράταξη. Εμεί, κύριε Δασκαλάκη, για παράδειγμα, η σύμπραξη δημοτών, που είναι δύο μηνών παράταξη, mm -hmm. έχουμε όργανα προσωρινά, βέβαια, ότι από τον Σεπτέμβρη θα έχουμε. Διευρυμένα όργανα, έχουμε γενική συνέλευση και περάσαμε μέσα στι εκλογέ το πρόγραμμα από διαδικασία και από τη βάση τη συζήτηση. Αυτά δεν υπήρχαν. Με αυτό είναι το οξυγόνο τη πολιτική και στην τοπική αυτοδιοίκηση. Άρα. Τα αφήνουμε αυτά. Νομίζω ότι ήσασταν ξεκάθαρο. Μα είπατε για μία ακόμη φορά τι είναι αυτό που σα ενόχλησε. Ποια ήταν η αντιμετώπιση που είχατε από την σημερινή πλειοψηφούσα παράταξη που ε, διοικεί και τον Δήμο του Ηρακλείου και βεβαίω διοικεί εκ νέου μέσα από την δύναμη πολιτών ε, το, την ψήφο των πολιτών. Αυτό ήταν η θριαλίδα. Ε, κύριε Ινιωτάκη που σας όθησε Οκ, okay, εμένα οι πολίτες με στήριξαν Δεν έχει σημασία Αν με στήριξαν Με μια συγκεκριμένη ομάδα Μπαίνω μπροστά Και θα προσπαθήσω να βρω και ανθρώπους Άντρες και γυναίκες Που ενδεχομένως Να νιώσουν κάτι όμορφο Με το δικό, με το δικό μου κάλεσμα Και να συμπορευτούμε μαζί Αυτό ήταν η βάση που έθεσε τη σημερινή διεκδίκηση του Δήμου Ηρακλείου από εσά και την ομάδα σα. Η βάση και η δασκαλάκη τέθηκε το 2014. Το από τόσο νωρί. Το όραμα ήταν ακριβώ το ίδιο. Ξαναλέω, δεν έχει νόημα να μιλάμε για το όραμα του οποιοδήποτε μεμονωμένου προσώπου. Όσε mm -hmm. ικανότητε. το νέο μοντέλο διακυβέρνηση των τοπικών κοινωνιών που φέρνει απλή mm -hmm. αναλογική, είναι ένα πολυσυμμετοχικό σχήμα. Είναι διαδικασίε που θέλουν άθρηση δυνάμεων ενότητα, συνένεση, σύμπραξη, συνδημιουργία, συναπόφαση. Αυτέ είναι οι νέε ορολογίε που πρέπει να μπουν στο πολιτικό λεξιλόγιο κάθε ένα από εμά που θα ασχοληθεί με την τοπική αυτοδιοίκηση τα επόμενα τέσσερα χρόνια. Οι διαδικασίε οι οποίε μα είχαν συνηθίσει τα προηγούμενα χρόνια, όπου ο ηγέτη, ο επικεφαλή, ο δήμαρχο είχε και το μαχαίρι και το πεπόνι και καθόριζε τα πάντα, τελείωσε. Και θα πρέπει να το καταλάβουν και αυτοί που αρνήθηκαν το διάλογο δεν ξανάγινε Έτσι, μια σας διαδρομή ακούω, όμως, κύριε, να φτάσουμε, φτάσουμε σε Κάντε εκλογές, να γυρίσω πίσω. Στις εκλογές, Αντιλαμβάνομαι ότι, ότι μας περιγράφετε στιγμές και καταστάσεις μοναρχίας δύο-τριών ανθρώπων που αποφασίζουν σε μία ομάδα, ενώ είχαν πλασάρει Μπροστά του είμαστε όλοι μαζί και σας θέλουμε όλους μαζί. Μα εγώ αναφέρομαι συνολικά και σε άλλους υποψηφίους, mm -hmm. κύριε Δασκαλάκη, αυτή τη mm -hmm. στιγμή, που σήμερα δεν δέχτηκαν να καθίσουν στα πάνελ που εσεί είμαι σίγουρος τους προκαλέσατε. Με και απόψε αντί να είμαι εγώ εδώ έπρεπε να είναι άλλοι οκτώ. Να μην κάνουμε παράλληλου μονολόγου. Να βάλουμε τα επιχείρηματά μας, να αναμετρηθούν όχι οι προσωπικότητες ή οι ηγετικές προσωπικότητες. Να Αυτό το οποίο θα έπρεπε να αναμετρηθεί είναι οι ιδέες, το όραμα, ο σχεδιασμός, η τεχνοκρατική και η πολιτική αντίληψη για το πώς θα το αποφασίσουν. Πάντως με βάση τις προτάσεις σχεδόν το σύνολο, δηλαδή από τους 9 ή 8 είπαν ότι δεν έχουμε πρόβλημα, φτάνει να είμαστε όλοι μαζί. Ναι καταγράφω το πώς εξελίχθηκε και το ρεπορτάζ. Αυτό νομίζω θα μείνει στην ιστορία σαν η περίοδος η εκλογική εκείνη του 2019 δηλαδή, ουσιαστικά, ο κ. Λαμπρινός αρνητικό αυτή την πρόταση. Όπου δεν έγινε πολιτικός διάλογος για την πόλη. Mm -hmm. Και διαρωτάμε εγώ κ. Δασκαλάκη, εάν δεν έχω απέναντί με τον κύριο Λαμπρινό, Πώ θα κρίνει η κοινωνία αν αυτά που λέω εγώ ή αν αυτά που λέει ο κ. Λαμπρινό έχει δίκιο. Πώ θα συγκρίνει, πώ θα βγάλει συμπεράσματα. Και ακόμα πιο δύσκολο και πιο βασανιστικό, πείτε μου εμεί, πώ θα καθίσουμε την επόμενη μέρα στο ίδιο τραπέζι για να συναποφασίσουμε για το μέλλον αυτή τη πόλη. Αυτά είναι τα ζητήματα. Αυτά είναι τα θέματα. Και δυστυχώ ξαναλέω, δεν μπορεί να βγει συμπέρασμα με μονολόγου. Uh -huh. Αυτό το οποίο χρειαζόταν η τοπική κοινωνία, ουσιαστικού συνενετικού διαλόγου. Βεβαίω θα λέγαμε τα πράγματα με το όνομά του. Αλλά μέσα από ένα επίπεδο που θα δημιουργούσε ένα άλλο πολιτισμό και μια άλλη κουλτούρα. Uh -huh. Διαλόγου που στη συνέχεια θα απελευθέρωνε δυνάμει κοινωνικέ για όλη την πόλη. Θέλουν να πάμε σε αυτό που λέμε το μέλλον. Η επόμενη τετραετία που ξεκινά επίσημα από την 1η Σεπτεμβρίου του 2019, στι 26 του μήνα, ε, οι πολίτε του Ιρακινού, όπω και οι πολίτε σε ολόκληρη τη χώρα, αποφασίζουν για την αυτοδιοίκησή του. Mm -hmm. Είτε σε πρώτο είτε σε δεύτερο βαθμό και μάλιστα με την απλή αναλογική. Θα πάμε στην πορεία και σε αυτό γιατί. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι στο δεύτερο γύρο, εφόσον υπάρξει δεύτερο γύρος, πρέπει να, έχω, να υπάρξει συμπόρευση. Να υπάρξει συνεργασία, πολύ απλά. Θέλω να σταθούμε στο τρίπτυχο καθημερινότητα, η οποία καθημερινότητα αφορά το κυκλοφοριακό, την καθαριότητα, αλλά και του πρώην δήμους που είναι περιμετρικά του αστικού ιστού. Ε, τι βασικέ προτεραιότητε στι δικέ σα. Και να ξεκινήσουμε το κυκλοφοριακό. Επίλωμα. Το είπατε στον επίλογο, επιτρέψτε μου πριν πούμε για το κυκλοφοριακό, που ήταν, αν θέλετε, βασικό συστατικό τη καμπάνια μα, γιατί εμεί καθίσαμε και κάναμε μια έρευνα αγορά. Ξεκίνησε η όλη διαδικασία και η συζήτηση, ο διάλογο μέσα στην παράταξή μα, μέσα από ένα ερωτηματολόγιο που ζητήσαμε από του πολίτε να μα απαντήσουν και να μα ιεραρχήσουν αυτοί. Και είχαμε πραγματικά ένα πολύ ουσιαστικό διάλογο μαζί του και μια καταγραφή των προβλημάτων της καθημερινότητας που τους μετατρέπουν σε βάσανο τη ζωή. Το πρώτο λοιπόν θέμα ήταν το κυκλοφοριακό, η στάθμευση, η χωρίς και η λακούβα. Mm -hmm. Αυτό, αυτό λοιπόν, βεβαίως είναι ένα, όλο αυτό. Βεβαίως. Είναι ένα μεγάλο, μια μεγάλη ενότητα που σηκώνει συζήτηση και σχεδιασμό από την πρώτη μέρα. Γιατί δεν θα πας στο τέλος της πενταετίας να πεις έχω πρόβλημα, τι θα κάνω και να τρέχεις ε, με τη γλώσσα έξω. Θα πρέπει να έχει κάνει σχεδιασμό από την πρώτη μέρα και είναι τεχνικά ζητήματα που γίνονται εύκολα. Είστε οι μόνη που το αυτονόητο δεν είναι δεδομένο στο Ηράκλειο, κύριε Νιωτάκη. Που είναι δεδομένο για άλλε πόλει. Δεν με θυμώνει, κύριε Δασκαλάκη. Ξέρετε, δεν, υπάρχουν, ε, δεν υπάρχει χώρο για συναισθήματα που σου δημιουργούν αρνητικέ ε, καταστάσει και συνηρμού. Εδώ χρειάζεται πείσμα. Θέλει δουλειά, θέλει έργο, θέλει όραμα, θέλει σχέδιο, θέλει προετοιμασία. Δεν χωράνε εδώ ούτε θυμή, ούτε νεύρα, ούτε απογοητεύσει. Εδώ θα γίνουμε εργάτε όλοι για μια τετραετία για να φέρουμε το Ηράκλειο σε ένα επίπεδο που μα αρμόζει. Και πώ, αλλάζοντα την ατζέντα. Αυτό που είπατε στον επίλογο, ξεκίνησα να σα πω ότι εμεί αυτό που βάλατε τώρα είναι η αλλαγή τη ατζέντα. Θα πάμε στο χωριό, θα πάμε στον οικισμό. Θα πάμε στην Αυγενική που ήμασταν και συζητήσαμε. Θα πάμε στον προφίτη η που ο πληθυσμό έχει παραμείνει κύριε τα με τι οικογένειε. Τα παιδιά είναι εκεί. Mm -hmm. Φωνάζουν. Θέλουμε το εισόδημά μα. Θέλουμε τη γη μα να την καλλιεργήσουμε. Θέλουμε να έχουμε νερό και δρόμου. Δεν μπορεί να μην πηγαίνει ο αγρότη στο χωράφι του. Και αυτά είναι βασικά. Γιατί εμεί αυτά θεωρούμε ότι θα τα τακτοποιήσουμε, θα τα βάλουμε σε μια προοπτική μέσα σε οκταετία να έχουμε ασφαλτοστρώσει το σύνολο του οδικού δικτύου τη πόλη και όλου του αγροτικού δρόμου να έχουν τσιμεντοστρωθεί. Είναι αδιανόητα πράγματα. Εμεί θα μιλήσουμε για την ανάπτυξη και τη δημιουργία ομάδων παραγωγών, που θα του κάνουμε βιώσιμου για να δώσουμε προϊόντα με προστιθέμενη αξία που θα πουληθούν και θα μπουν στι ανταγωνιστικέ διεθνεί αγορέ για να φέρουν πλούτο στον τόπο. Άρα ουσιαστικά στου ανθρώπου που βρίσκονται περιαστικά του Δήμου Ηρακλείου θα τους δώσετε τη δυνατότητα να διαχειριστούν ενδεχομένως και μέσα από έναν επίσημο φορέα, μια αντιδημαρχία, δεν ξέρω πώς θα το ονομάσετε εσείς, πράγματα που αφορούν αποκλειστικά και μόνο τις δικές τους Βεβαίως. περιοχές. Βασική μας πρόταση και καινοτομία είναι ότι θα αναδιαρθρώσουμε τον οργανισμό εστρικής λειτουργίας του Δήμου Ιρακλείου και όχι απλά θα δημιουργήσουμε μια αντιδημαρχία τεχνικών έργων για τον αγροτικό, για την αγροτικό ιστό και περιοχές μας, mm -hmm. αλλά θα υπάρχει και υποδομή και η στήριξη. Γιατί εδώ δεν πρέπει να κάνεις απλά έναν αντιδήμαρχο με κενό περιεχόμενο. Θα πρέπει να έχει μία δομή. Θα πρέπει να έχει του μηχανικού, θα πρέπει να έχει το τεχνικό προσωπικό, θα πρέπει να έχει τα μηχανήματα. Θα πρέπει ο Αντιδήμαρχο να είναι η έδρα του στο, στο χωριό ή την κομμόπολη που θα επιλέξουμε να είναι μόνιμα. Mm -hmm. Να μην τον βλέπει η πόλη. Να είναι στα χωράφια, να είναι στου δρόμου, στου αυτοκινητόδρομου που υπάρχουν στην περιοχή που θα έχουν πρόβλημα. Θα πρέπει να βλέπει τα ζητήματα των νερών. Θα είναι από πάνω, αλλά δεν θα είναι μόνο του. Θα είναι μια δημοτική αρχή που θα τον στηρίζει και θα έχει και μια δομή που θα υποστηρίξει αυτό το σχεδιασμό γιατί αλλιώ δεν θα κάνει και αυτό τίποτα. Αυτή τη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, η αγροτική ανάπτυξη του Δήμου Ηρακλείου έχει έναν υπάλληλο σχεδόν δύο Δεν μπορεί ο ίδιο υπάλληλο να είναι διευθυντή, προϊστάμενο, γραμματέα, κλητήρα και να κάνουμε πολιτική. Για ποια πολιτική μιλάμε. Θα πρέπει λοιπόν. Βεβαίω και το κράτο να υποστηρίξει του Δήμου, αλλά και οι ίδιοι Δήμοι να αλλάξουν τον προσανατολισμό του και να στηρίξουν την αγροτιά μα. Θέλω, επειδή θα πάμε στο πρώτο διαφημιστικό, στο τέταρτο διαφημιστικό διάλειμμα, επειδή είναι δύο οι καλεσμένοι, βεβαίω είναι δύο διαφορετικέ ενότητε. Το πρώτο μέρο ήταν η κυρία Σκυναράκη, σε αυτό είστε εσεί, για να μην μπερδέψουμε του τηλεθεατέ. Θέλω να σταθούμε λίγο στο κομμάτι με τι λακκούβε. Είναι κάτι που εμένα μου κάνει εντύπωση η βροχή των ερωτημάτων που έρχεται στην Crete TV κάθε φορά και όχι μόνο προεκλογικά. Γιατί η Crete TV είναι δίπλα στου πολίτε και την περίοδο που δεν είναι εκλογέ και καταγράφουμε μέσα από το ρεπορτάζ στην καθημερινότητα. Είναι το θέμα που του απασχολεί. Βεβαίως. Δηλαδή, νομίζω ότι είναι το νούμερο ένα θέμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή η οδοπία. Τον Δημότη του Ηρακλείου. Και θέλω να σταθούμε λίγο σε αυτό για να αναπτύξουμε μετά και όλο το σκεπτικό το δικό σα όσον αφορά άλλε επιμέρου ενότητε για το Δήμο Ηρακλείου. Πάμε σε διαφημίσει και επανερχόμαστε. Επιστρέψαμε για το επόμενο μισάρο εδώ μαζί με τον υποψήφιο Δήμαρχο Ηρακλείου, επικεφαλή του Συνδυασμού Σύμπραξη Δημοτών Ηρακλείου και Άμεση Δημοκρατία, τον κύριο Πέτρο Ινιωτάκη. Μιλήσαμε στο πρώτο μέρο και για του λόγου για του οποίου αποχώρησε από την σημερινή πλειοψηφούσα παράταξη, αλλά και για το όραμά του για το μέλλον. Σε αυτό είμαστε και θέλω να σταθούμε, κύριε Νιωτάκη, λίγο στο κομμάτι με τις λακκούβες και την οδοπία, γιατί είναι ένα ζήτημα που πραγματικά καίει τους δημότες του Ηρακλείου. Κύριε Δασκαλάκη, στενοχωριέμαι όταν τόσο απλά ζητήματα τεχνικής φύσεως γίνονται λαβύρινθοι. Λαβύρινθοι στους βάζουμε την τοπική κοινωνία και την αφήνουμε να ψάχνεται. Αυτό με το σωστό σχεδιασμό από την αρχή της πενταετίας και με τις σωστές κινήσεις σε σχέση με το επιστημονικό, με το τεχνικό δυναμικό, τους μηχανικούς του Δήμου, θα είχε ήδη δρομολογηθεί και θα είχαμε ήδη ασφαλτοστρώσει ένα μεγάλο αριθμό χιλιόμετρων του οδικού δικτύου της πόλης. Και βεβαίως τη αγροτική μας οδοπία που θέλω Είχα. να το βάζω πάντα γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δίνουμε μεγάλη έμφαση στην αγροτική οδοποιία. Οι εκπτώσει είναι γνωστέ ότι είναι μεγάλε. Επίση, είναι γνωστό ότι τα ταμεία του Δήμου Ηρακλείου αυγατίζουν. Και θέλω να βάλω ένα ερώτημα απόψη. Εάν τα χρήματα αυτά τα οποία σήμερα έχουμε από τη διαχείριση την οποία έκανε η Δημοτική Αρχή, κάτω από κάποιε συνθήκε μεταφερθούν στην Τράπεζα τη Ελλάδο και κάτω από κάποιε διαδικασίε που μπορεί να υπάρξουν λόγω μνημονίων, λόγω συνθήκων ιδιαίτερων, δεσμευτούν ή ελέγχονται. Mm -hmm. Τότε τι θα πούμε στην τοπική κοινωνία. Ότι μαζέψαμε τα χρήματα και σήμερα φεύγουν και πάνε στην Τράπεζα της Ελλάδος και αύριο μεθαύριο θα δημιουργηθούν κάποιες συνθήκες οι οποίες μπορούν να διαμορφώσουν απώλεια. Ποιο θα απολογηθεί τότε πολιτικά. Τι θα πει η σημερινή Δημοτική Αρχή. Γιατί δεν έκανε έργα τα χρήματα αυτά. Γιατί δεν έγινε ασφαλτόστρωση στους δρόμους μας γιατί δεν τζεμαντοστρώθηκαν οι δρόμοι, γιατί δεν αξιοποιήθηκαν τα ακίνητα. Τα ακίνητα τα οποία παραμένουν κλειστά εδώ και πέντε χρόνια. Γιατί δεν αξιοποιήθηκε ο φάρο. Εγώ έκανα μία πρόταση να μεταφερθούν οι διοικητικέ υπηρεσίε από το κέντρο και να αποδώσουμε στη, τη Λότζια σαν ένα χώρο πολιτισμού και πνεύματο και να πάνε σε χώρου στην Αλικαρνασό. Ενδεικτικά λέω ότι είναι ο φάρο. Προτείναμε να δημιουργήσουμε ένα μνημείο ιστορική μνήμη για το μικρασιατικό ελληνισμό για την Αλικαρνασό. Να στην Αλικαρνασό. Προτείνουμε να γίνει ένα πολυστηριακό κέντρο για παιδιά με αναπηρίες και μεγάλου. Θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο δημιουργική απασχόληση για παιδιά με αναπηρίες. Και Αυτά μάλιστα, είναι χρήματα. Έχω την εντύπωση, κύριε Νιωτάκη, ότι διαβάζοντα το πρόγραμμά σα την Αλικαρνασό, την βάζετε ω σημείο αναφορά πολλών δραστηριοτήτων στην διαχείριση. Φεβαίως των δημοτικών δεδομένων. Οι Αλικανασό, ξεκινήσαμε με την Αλικανασό την προεκλογική μα καμπάνια και τη θεωρούμε σημαντική δηλαδή, γιατί έχει μεγάλα πλεονεκτήματα. Δεν είναι μόνο πληθυσμό, δεν είναι οι μεκρασιάτε με αυτή την απίστευτη κουλτούρα, με το δυναμισμό, την επιχειρηματικότητα, με τη μνήμη που έχουν φέρει. Όλα αυτά που έχουν προσφέρει στο Ηράκλειο και στην οικονομία τη Κρήτη είναι ότι είναι η πιο πολεοδομημένη περιοχή του νησιού μα. Είναι ότι υπάρχουν προδιαγραφέ να κάνει ανάπτυξη, αστική ανάπτυξη. Mm -hmm. Και αυτό το οποίο ήθελαν απλά οι κάτοικοι και η κοινωνία και η ίδια η πόλη είναι το ενδιαφέρον και να κουβεντιάσει μαζί του για τι πρωτοβουλίε που πρέπει να γίνουν. Είμαι ο άνθρωπο που έβαλα το ζήτημα από την πρώτη στιγμή, κύριε Δασκαλάκη, για το τι θα κάνουμε με το αεροδρόμιο την επόμενη μέρα. Το αεροδρόμιο θα φύγει αργά ή γρήγορα. Θα πρέπει να δούμε πώ θα αξιοποιήσουμε. Έχουμε δίπλα εδώ, είμαστε στη βιομηχανική περιοχή. Οι επιχειρηματίε μα, εμεί θα στηρίξουμε του επιχειρηματίε και του εμπόρους. Μήπως το... Δεν το, πρέπει να συζητήσουμε το και τα σκάνδαλο. ένα δεύτερο ελληνικό. Βεβαίω. Είναι προφανέ ότι εδώ. Μα έχουμε το παράδειγμα, όχι του ελληνικού, τη αμερικάνικη βάση. Δείτε τι έγινε στην αμερικάνικη βάση. Εδώ έπρεπε να έχουν βάλει μπροστά οι Δήμοι, οι Όμοροι με το αεροδρόμιο και αν θέλετε με όλα τα ζητήματα όταν προκύπτουν την αμερικάνικη βάση, ο Δήμο Χερσονήσου και ο Δήμο Ηρακλείου, πολύ πριν τα επιμελητήρια να συζητήσουμε με τους επιστήμονες και τις τοπικές κοινωνίες για το τι θα κάνουμε για να αξιοποιήσουμε αυτή την απίστευτη περιουσία. Μιλάμε για περιουσία απίστευτη αυτή τη στιγμή στο αεροδρόμιο. Επειδή θέσατε ένα πολύ μεγάλο ζήτημα ε, και νομίζω ότι το γνωρίζουν οι περισσότεροι, αυτά τα γεμάτα ταμεία στον Δήμο Ηρακλείου, θέλω λίγο να σταματήσουμε στο κομμάτι της δικής σας οικονομικής διασκήρυσης, πώς το οραματίζεστε, γιατί ένας Δήμος με γεμάτα ταμεία, δημιουργεί και γεμάτες σκέψεις για έργο, για ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα. Και θα σας πω, συνδυάζοντάς το, δύο μεγάλα παραδείγματα. Έχουμε ένα έργο στον κόλπο του Δαρματά που έχει σταματήσει, ουσιαστικά έχει την αχθή στον αέρα, και μια μισοτελειωμένη ανάπλαση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου. Ε, και νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο για μια δημοτική αρχή, να μπορεί να διαχειριστεί και τα χρήματα με τέτοιο τρόπο έτσι ώστε πολύ γρήγορα έργα που μπορεί να παρουσιάζονται ως τεράστια αλλά είναι μικρότερη έκταση να ολοκληρώνονται κύριε Ινιωτάκη. Θέλω λίγο τη δική σας πρόταση σε αυτό. Υπήρχε αδυναμία ανεπάρκεια, είναι, είναι ξεκάθαρο νομίζω κύριε Δασκαλάκη. Η σημερινή ηγεσία στην αντιδημαρχία και συνολικότερα η διαχείριση των τεχνικών έργων είναι η αχίλιος πτέρνα αυτής της Δημοτικής Αρχής. Δεν είναι ότι δεν υπήρχε όραμα. Είναι ότι υπήρχε αδυναμία. Γιατί τέτοιο μεγέθου έργα όπω η διαχείριση τη δικαιοσύνη και τη είδη και η ανάπλαση στο κέντρο του Ηρακλείου δεν είναι έργο για μακέτα και να φωτογραφηθούμε. Δεν είναι έργα τα οποία θα τα βγάλουμε για να κάνουμε προσωπική στρατηγική. Δεν είναι έργα τα οποία θα τα κοιτάζουμε στον καθρέπτη και θα λέμε πόσο καλό είμαι. Είναι έργα τα οποία θα πρέπει να μελετηθούν στο ακέραιο, με απόλυτη ακρίβεια. Θα πρέπει να δούμε τους χρόνους περάτωσης. Την ποιότητα και την προετοιμασία ότι εμπλέκονται ένα σωρό υπηρεσίε mm -hmm. που θα έπρεπε να προηγηθούν. Θα πρέπει να έχει κοντά στους καταστηματάρχες να τους εξηγήσει το χρόνο τον οποίο ήταν υπερβολικό εξ αρχή. Το 18 μήνο είναι απίστευτα μεγάλο διάστημα. Και τώρα δεν μιλάμε για 18 μήνο. Εγώ προβλέπω ότι θα πάμε πάνω από τρία χρόνια για την ολοκλήρωση του έργου. Mm -hmm. Έχουμε έκπτωση του εργολάβου. Υπάρχουν ζητήματα που είχα βάλει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έπρεπε να έχει ξεκινήσει η εργολαβία. Ένα τραγικό λάθο τη ηγεσία, τη τεχνική υπηρεσία, τη πολιτική επειδή, επειδή, συμμετείχατε σε αυτήν την. Ε, ομάδα των ανθρώπων που διαχειρίζονταν και διαχειρίζονται τις τύχες του Δήμου του Ηρακλείου. Θεωρείτε ότι αν αυτό είχε ξεκινήσει πολύ νωρίτερα, γιατί όλα ξεκίνησαν, ε, αν δεν κάνω λάθο, τον ε, Δεκέμβριο του 2017. Από εκεί ξεκίνησε. Μάλλον τον Ιανουάριο του 2017. 30 18, το Απρίλιο, και το 2018. Ακριβώ. Ε, άρα, μιλάτε για μια κακοδιαχείριση στον τρόπο με τον οποίο χρονικά τοποθετήθηκε το έργο. Και μήπω αυτό το έργο υπερεκτιμήθηκε, δηλαδή πλασαρίστηκε ω η τεράστια ανάπλαση ενώ ουσιαστικά είναι η ανάπλαση δύο δρόμων. Νομίζω ότι είναι ένα σημαντικό έργο. Ένα μεγάλο έργο ανάπλαση mm -hmm. του Δήμου. Και αν θέλετε, εγώ θα πιστώσω και κάποια θετικά, τα οποία έγιναν, αν θέλετε, στι ρυθμίσει κυκλοφοριακέ. Δεν θέλω να ισοπεδώνω τα πάντα. Mm -hmm. Υπάρχουν και θετικά σε κάθε διαδικασία. Το θέμα είναι ότι δεν υπήρχε στόχευση, δεν υπήρχε όραμα. Και από ένα σημείο και μετά, όταν βλέπαμε ότι ο χρόνο τέλειωνε, μα βγήκε ένα άγχο να πούμε ότι κάτι κάναμε. Και αρχίσαμε να παρουσιάζουμε φωτογραφίε με προβολέ του μέλλοντο που ξέραμε ότι δεν θα υπάρξουν. Εγώ ήξερα ότι και η ιστορία στον κόλπο του Δερματά δεν θα προχωρήσει. Ήξερα ότι υπήρχαν τεράστιε περιβαλλοντικέ δυσκολίε. Ήξερα ότι αυτό το έργο με 65% κύριε Δασκαλάκη δεν βγαίνει αυτή η δύσκολη σύνθετη μελέτη. Δεν γίνεται ο εργολάβο. Οποιοδήποτε εργολάβο. Ένα έργο 4,5-5 εκατομμύρια να το κάνει με ένα 700. Δεν γίνεται απλά. Άρα αντιλαμβάνεστε, κύριε Νιωτάκη, ότι αν αύριο οι, οι πολίτε του Ηρακλείου σα επιλέξουν να διαχειριστείτε τι τύχε του Δήμου, έχετε ε, στα χέρια σα, δύο καυτέ πατάτε. Ναι. Μία μισοτελειωμένη ανάπλαση ναι. και ένα έργο πνοή, όπω είναι ο κόλπο του Δερματά, που μέχρι στιγμή έχει μείνει είναι το στα δώρο... αζήτητα. Είναι οι βασικέ προτεραιότητε για τον αστικό ιστό τη πόλη του Ιρακινού. Είναι το δώρο τη παρούσα Δημοτική Αρχή προ του επόμενου. Εντό εισαγωγικών, το δώρο που mm -hmm. θα μα κληρονομήσει και θα κληρονομήσει του επόμενου. Βεβαίω, δεν μπορεί να αφήσει κανεί, ειδικά την υπόθεση. Τη δικαιοσύνη ήδη και 1821 με τίποτα, και θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε και να κάνουμε τι διαδικασίε εκείνε ώστε το έργο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Mm -hmm. Αλλά οι προτεραιότητέ μα δεν θα είναι οι μακέτε και τα έργα και τα έργα βιτρίνα τα οποία λέμε συχνά πυκνά. Εδώ θα πρέπει να πιάσουμε μια στρατηγική ουσιαστική, η οποία θα μα δείχνει πώς... την κινητοποίηση των δυνάμεων, δηλαδή για μα. Το κυρίαρχο είναι να παραχθεί πλούτο, να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιχειρηματίε να έρθουν και να επενδύσουν στο Ηράκλειο. Να θυμίσω την υπόθεση του καταβλισμού των Ρωμά που υπάρχει επενδυτή εδώ και πέντε χρόνια. Να θυμίσω ότι υπήρχε η μελέτη για το Παγκρίτιο για τη Μαρίνα στα συρτάρια του ΟΑΚ και ασχολήθηκε ο μη αρμόδιο αντιδήμαρχο τεχνικών έργων. Να θυμίσω το φράγμα του Λαδούκου το οποίο είχε χρηματοδότηση και μελέτη και δεν ολοκληρώθηκε. Okay να θυμίσω τόσα μεγάλα αναπτυξιακά ζητήματα που προσέξτε θα δημιουργήσουν προϊόντα, θα βοηθήσουν την αγροτική παραγωγή, θα φέρουμε τουρισμό υψηλού επίπεδου, θα γίνουν έργα που θα δώσουν τον νεωτερισμό του Ηρακλείου. Γιατί ο κόσμο έρχεται να μα δει όχι μόνο για την γνωσό και το αρχαιολογικό μουσείο. Πρέπει να δει τη σύγχρονη άποψη του Ηρακλείου με έργα σύμβολο. Σα θυμώνει το γεγονό ότι πέρα από το χειρωματικό μνημείο και μιλάω για τα ενετικά τείχη που έγιναν κάποιες παρεμβάσεις σε κάποιες στοές όμως ε, σε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτό το μνημείο ε, είναι ανεκμετάλλευτο να το πούμε και έτσι πολύ απλά ανεκμετάλλευτο και τουριστικά αλλά και πολιτισμικά ανεκμετάλλευτο και ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση ότι ένα μεγάλο ποσοστό των τουριστών που θα επιλέξουν το Ηράκλειο για την εκδρομή τους ή θα επιλέξουν το Ηράκλειο για τον τόπο που θα κάνουν τι διακοπέ, δεν γνωρίζουν ότι εκεί επάνω στα Ανατικά τείχη υπάρχει ο τάφο του μεγαλύτερου Έλληνα στοχαστή του Νίκου Καζαντζάκη. Είναι αυτό ένα προβληματισμό που θα θέλατε να τον θέσετε σε πρώτη γραμμή την επόμενη μέρα. Θα είναι σε πρώτη γραμμή γιατί τα ζητήματα πολιτισμού, τη παράδοση και μάλιστα εμεί μιλάμε για εξυγχρονισμό τη παράδοση. Και θα βάλουμε, αν θέλετε, σαν αφετηρία και σαν βατήρα τη μνήμη, την παράδοση και όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία θα δημιουργήσουν όμως ανάπτυξη. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σε μουσιακού τύπου προβολές για τη μνήμη και την ιστορία μας. Εμείς θέλουμε να φτιάξουμε τους μύθους τους οποίους θα πουλήσουμε εντός εισαγωγικών για να προσελκύσουμε νέου τύπου τουρισμό. Είτε είναι ιατρικός, είτε είναι και κυρίως πολιτιστικός και με ενδιαφέρον για την πρόσφατη ιστορία μας και σκεφτείτε να μπορούμε να μιλήσουμε στους επισκέπτες της πόλης μας και να τους πούμε για τον μεγάλο πόλεμο που έγινε μεταξύ Ανατολής και Δύσης και κράτησε mm -hmm. τα περισσότερα χρόνια πολιορκίας, η πολιορκία του Χάνδακα από τους Οθωμανούς στην παγκόσμια ιστορία. Και πάνω εκεί να φτιάξουμε το μύθο που θέλει ο άλλος να ακούσει και να δει. Και εμείς έχουμε τα τύχη σε αυτή την κατάσταση. Και αυτό που με θυμώνει, γιατί είναι το μόνο πράγμα που με θυμώνει, ότι δεν καταφέρουμε να βρούμε γλώσσα συνεννόησης με την αρχαιολογική υπηρεσία. Ένα μεγάλο ζήτημα. Και θεωρούμε αυτό. ότι φταίνε πάντα αυτοί. Δεν φταίνε πάντα αυτοί. Δεν φταίνε πάντα οι αρχαιολόγοι. Δεν φταίει το κεντρικό αρχαιολογικό συμβούλιο. Πρέπει να κοιταχτούμε στον καθένα και να δούμε τι δικέ μα ευθύνε. Να δούμε. Ζητήματα τα οποία, αν είχαμε προετοιμάσει αν είχαμε μπει σε ένα ουσιαστικό διάλογο μαζί του, θα μπορούσαμε να τα επιλύσουμε από κοινού mm -hmm. και να καταλάβουμε τι ευαισθησίε τι οποίε έχουν. Αλλά να του εξηγήσουμε κι εμεί ότι η πόλη είναι ζωντανή και σήμερα αγκαλιάζει, αγκαλιάζει τα οχηρωματικά τείχη του Ηρακλείου με πολιτιστικέ ή αθλητικέ δραστηριότητε που μπορούμε να βρούμε τον τρόπο mm -hmm. να μην δημιουργούν πρόβλημα στην εικόνα των τυχών και να είναι οργανικά δεμένε με το σύνολο τη κοινωνία και τι δραστηριότητέ τη. Θέλω να σα πάω λίγο στο κομμάτι του πολιτιστικού που και εκεί δέχτηκε κριτική η δημοτική αρχή ότι βιάστηκε να εγγενιάσει ένα έργο που δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Σε κάθε περίπτωση όμω, εγώ θα σταθώ στον πυλώνα πολιτισμού που δημιουργείται όταν πλέον ολοκληρωθεί αυτό το έργο. Υπάρχει όμω και προβληματισμό και το έχω ακούσει από πολλού ε, ανθρώπου που διεκδικούν την ψήφα των πολιτών, είτε επικεφαλή είτε υποψήφιου δημοτικού συμβούλου. Που λένε ότι πρέπει να ξεπεραστεί και να κερδιθεί το στίχημα ότι το πολιτιστικό πρέπει να δοθεί στην ίδια την τοπική κοινωνία και να μην γίνει ένα φορέα ιδιωτικού δικαίου που ενδεχομένω να φέρνει κάποιε παραστάσει που θα πρέπει κάποιο να πληρώσει αδρά για να τι δει. Θέλω λίγο τη δική σα πρόταση. Η δικιά μα πρόταση είναι ξεκάθαρη και μόνη βιώσιμη. Ήταν ένα από τα ζητήματα που καταψήφισα στο παρόν Δημοτικό Συμβούλιο και την παρούσα Δημοτική Αρχή, όταν αντιμετωπίστηκε σαν μοναδική λύση για τη βιωσιμότητα του πολιτιστικού κέντρου η ενοποίηση της ΔΕΠΑΝΑΛ mm -hmm. με τη ΔΕΠΤΑΗ. Είναι ξεκάθαρα μια επιλογή καταστροφική για δύο αναπτυξιακές εταιρείε του Δήμου. Ουσιαστικά τελειώνουμε ένα πολύ καλό εργαλείο που είχαμε στα χέρια μας και μας έδωσε σημαντικές λύσεις και αποτελέσματα, και αναφέρομαι στη ΔΕΠΑΝΑΛ σε τεχνικής φύσης ζητήματα, και να θυμίσω για παράδειγμα το Δημοσκόπιο, το οποίο υποστήριξε η ΔΕΠΑΝΑΛ με χρήματα της ΔΕΠΑΝΑΛ. Έχουμε σήμερα ένα επιχειρηματικό κέντρο, το οποίο υποστήριξε από την πρώτη στιγμή ότι ο χώρος αυτός που είχε δημιουργηθεί στην Ικανασό πρέπει να δοθεί για την επιχειρηματικότητα. Έχουμε χώρους πολιτισμού, έχουμε διάφορους χώρους, δεν έχουμε ένα χάμπ ουσιαστικά όπου θα μπορούμε να ενισχύσουμε τους νέους επιχειρηματίες σε όποια επιχειρηματικά σχέδια έχουν. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η ΔΕΠΑΝΑΛ ουσιαστικά την τελειώνουμε. Η λύση κύριε Δασκαλάκη. Γιατί είναι ένα τεράστιο θέμα που δεν έχει να κάνει όμω με την παρουσιακή δημοτική αρχή. Θέλω να είμαι καθαρό. Έχει να κάνει, αν θέλετε, με μεγαλοεπίβολα και φαραωνικά έργα που είχε σχεδιάσει η κοινωνία μα τα προηγούμενα τη προηγούμενη δεκαετία. Αυτό το έργο, αυτού του μεγέθου τα έργα, Ξέρετε, ξεκινάνε δεκαετίε πριν. Είναι πολλέ οι δημοτικέ αρχέ, πολλά χρόνια πριν που ξεκίνησε και οραματίστηκε αυτό το έργο. Δεν είχε ανάγκη το Ηράκλειο ένα τέτοιο μεγάλο έργο, ένα τόσο σύνθετο, ένα κοστοβόρο έργο όπω το πολιτιστικό. Εμεί λοιπόν λέμε ότι επουδενή δεν μπορεί να ιδιωτικοποιηθεί. Με κανέναν τρόπο ανήκει στην τοπική κοινωνία και στο Ηράκλειο και δεν το διαπραγματευόμαστε. Δεύτερον, θα πρέπει το κεντρικό κράτος και η Αθήνα να βάλει πλάτη και να υποστηρίξει ένα έργο που για να αποδώσει καρπούς και για να μπορέσει η Ηρακλειώτικη Κοινωνία και ο πολίτης να το χαρεί, θα πρέπει να μπορεί να είναι προσβάσιμο. Εάν έχουμε ένα ειστήριο 50 και 100 ευρώ, που και πάλι θα μπαίνουμε μέσα σαν Δήμος Ηρακλείου, σε μεγάλε παραστάσει που θα γίνουν, εγώ δεν ξέρω ποιοι θα μπορούν να παρακολουθήσουν τι παραστάσει αυτέ. Και δεν θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο για τι ελίτ. Εδώ δεν θέλουμε να κάνουμε ένα κέντρο για του λίγου. Εμεί θέλουμε ένα κέντρο πολιτισμού ανοιχτό και υψέλη για την κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό για να γίνει υπάρχει μόνο ένα δρόμο. Η επόμενη δημοτική αρχή, τον πρώτο που θα καλέσει υπουργό να είναι ο υπουργό πολιτισμού και να αναλάβει όπω έχουν αναλάβει και το πολιτιστικό Μέγαλου Αθηνών και το τη Θεσσαλονίκη και να υποστηρίξουν με χρήματα του κεντρικού κορβανού. Μάλιστα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σα πάω λίγο στην επόμενη μέρα. Οι πολίτε θα αποφασίσουμε την Κυριακή και για τον Δήμο Ηρακλή, όπω το σύνολο των Δήμων και των Περιφερειών, και δεν πρέπει να ξεχνάμε και τι ευρωπαϊκέ κάλπες, τι ευρωεκλογέ. Ε, η απλή αναλογική, κύριε Ινιωτάκη, πετάει το μπαλάκι με τη δύναμη τη δημοκρατία, στην επόμενη μέρα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ε, στον δεύτερο γύρο των εκλογών πρέπει είτε να ζητήσετε ε, συνεργασία ως ένας από των δύο βασικών διεκδικητών του δεύτερου γύρου είτε να είστε ο με τους δύο Διεκδικητέ. Κανεί δεν μπορεί να γνωρίζει, κανεί δεν μπορεί να προβλέψει. Οι πολίτε είναι αυτοί που αποφασίζουν. Γι' αυτό θέτω και τι δύο εκδοχέ, κύριε Νιουτάκη. Φαντάζομαι ότι έχετε μπει στη διαδικασία βλέποντας ανθρώπους, βλέποντας συνδυασμούς και βλέποντας προγράμματα. Να σκέφτεστε ότι αν κληθώ, είτε να πρέπει να ζητήσω βοήθεια για να διοικήσω τον Δήμο του Ηρακλείου, είτε αν κληθώ από κάποιον άλλο να του δώσω βοήθεια για να διοικήσουμε μαζί τον Δήμο Ηρακλείου, υπάρχουν συνδυασμοί που νιώθω ότι είναι πιο κοντά σα. Που πιστεύετε ότι το όραμά σα συμπορεύεται με το όραμα άλλων συνδυασμών. Γιατί καλό ή κακό αυτό πρέπει να γίνει με βάση την απλή αναλογική. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην υπάρχουν συνενέσει. Είτε το θέλουμε εμεί είτε δεν το θέλουμε, συνενέσει θα υπάρξουν για να διοικηθεί ο Δήμο. Και λέω ότι αυτό έπρεπε να έχει ξεκινήσει ήδη με διάλογο. Mm -hmm. Προεκλογικά είχα μιλήσει ότι θέλω να κάνω επαφέ και έκανα ανοιχτή πρόσκληση και μίλησα με κάποιου από αυτού. Δεν μίλησα με όλου γιατί κάποιοι δεν ήθελαν να μιλήσουμε. Εμεί λοιπόν είμαστε σίγουροι ότι θα υπάρξουν συνενέσει και θα καλέσουμε στη συζήτηση. Θα πονηρά, να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο. Με βάση το παρελθόν, την αποχώρηση, να υποθέσω ότι αν κληθείτε από την δύναμη πολιτών, θα αρνηθείτε. Δεν μπαίνουμε σε τέτοιε λογικέ, κύριε Δασκαλάκη. Ξέρετε γιατί. Γιατί αφενό μεν πρέπει να μιλά όταν έχει τελεσμένα γεγονότα. Και εμείς, θα βρεθούμε στι 12 το βράδυ τη Κυριακή, τη Πρώτη Κυριακή. Mm -hmm. Όλοι μαζί θα συναποφασίσουμε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν θέλω να προκαταλάβω ούτε να προτείνω κάτι επειδή είμαι ο επικεφαλή. Θα είναι συλλογική η απόφαση, η οποία θα ανακοινωθεί επίσημα από την πρώτη στιγμή. Θα σα λίγο παραπάνω. Είστε ο επικεφαλή που έχει εκφραστεί όμω δημοσίω για μια συγκεκριμένη τακτική που ακολουθήθηκε και εσεί διαφοροποιήθηκατε. Γι' αυτήν ακριβώ την τακτική και θέσατε το δικό σα όραμα στην κρίση των δημοτών Βεβαίως. του Ηρακλείου. Ε, υπάρχουν λοιπόν αυτοί οι συνδυασμοί, φαντάζομαι ότι από του ε, ε, εννέα συνδυασμού υπάρχουν κάποιοι που νιώθετε ότι εδώ υπάρχει μια συμπόρευση. Έχουμε ένα κοινό όραμα. Έχουμε μια μεγαλύτερη συμπάθεια. Γιατί και αυτό παίζει ρόλο. Χαμογελάτε. Εμείς... <laughs> χαμογελάω γιατί αυτό που θα πω θα ακουστεί ότι. Είναι λίγο αλαζονικό. Εμεί, κύριε Δασκαλάκη, θα είμαστε στο δεύτερο γύρο. Μα εγώ το λέω και με αυτήν τη λογική. Εμείς, ότι και λοιπόν, εκεί θα πρέπει να ζητήσετε βεβαίως, τη συμπόρευση. Και, και θα ζητήσουμε. Γι' αυτό έθεσα το διπλό ερώτημα, κύριε Νιωτάκη. Και θα ζητήσουμε από όλου τη δυνατότητα συνεργασία. Mm -hmm. Και με αυτού, με του οποίου θα μπορέσουμε να έχουμε προγραμματική σύγκληση, με αυτού θα πορευτούμε. Δεν θα επιτρέψουμε να έχουμε προσωπικέ επιλογέ επειδή μας θύμωσαν, επειδή μας στεναχώρησαν κάποιοι. Αυτά που έγιναν έγιναν και κοιτάζουμε το μέλλον, κοιτάζουμε τις συγκεκριμένες συνθήκες που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε από τις 26 το βράδυ και είμαστε ανοιχτοί να συζητήσουμε με όλους. Μάλιστα. Και θέλω να πάμε λίγο και στην ομάδα σας, κύριε Νιωτάκη. Ξέρω ότι θέλετε να μιλήσετε για τους ανθρώπους που συμπορεύονται μαζί σας σε αυτή την προσπάθεια. Mm. Ε, θέλω τα κριτήρια με, τους οποίου, με, τα οποία επιλέξατε τους συνεργάτες σας και ποιο είναι ίσω αυτό το στοιχείο που διαφοροποιείται από του άλλου συνδυασμού, όσον αφορά τα πρόσωπα. Είναι 70 υπέροχε προσωπικότητε, ο καθένα ξεχωριστό που με διδάσκει κάθε μέρα πώ θα γίνομαι καλύτερο, πώ θα αποδέχομαι τη διαφορετικότητα, πώ θα μπορέσω να δημιουργήσω συγκλήσει και συνέσει. 70 διαφορετικοί κόσμοι, οι οποίοι μάθαμε όμω να, συ... να υπάρχουμε, mm -hmm. να συνλειτουργούμε και να συζητούμε. Αυτό είναι κάτι μοναδικό που γίνεται. Είναι μια κυψέλη δημιουργία. Ήμασταν 70 άνθρωποι που πολύ δεν γνωριζόμασταν. 70 άνθρωποι που δεν έχουν ξανασχοληθεί με την πολιτική και την τοπική αυτοδιοίκηση. Όμω είναι πετυχημένοι επιχειρηματίε, είναι τεχνίτε, είναι αγρότε. Είναι άνθρωποι του πολιτισμού, είναι ηθοποιοί, είναι καλλιτέχνε, είναι μουσικοί, είναι άνεργα παιδιά. Έχουμε άτομα με αναπηρία. Γιατί θέλω να το πω ότι η κοινωνική πολιτική θα είναι η βάση, θα είναι το υπόστρωμα. Uh -huh. Πριν μιλήσουμε για έργα, υποδομές και ανάπτυξη, θα μιλήσουμε για τα κοινωνικά ελλείμματα και τα μεγάλα ζητήματα που έχουμε να απαντήσουμε σε ζητήματα όπως έχουν να κάνουν το έλλειψη υποδομών για τα άτομα με αναπηρία, την προσβασιμότητα στην πόλη μας. Κυρίαρχο θέμα, μεγάλο θέμα, η πόλη να είναι ελεύθερη για τα άτομα με αναπηρίες. Uh -huh. Οι αποκλεισμένοι οικονομικά, ή οι κοινωνικά... Όλοι αυτοί θα μπουν σε πρώτη προτεραιότητα σε μορφή ελεημοσύνη, ουσιαστική υποστήριξη, μείωση των τελών στι πολίτεκνε οικογένειε. Υποστήριξη να έχουμε την τρίτη και τε... πολυτεκνή οικογένεια με ελαφρύ από τα δημοτικά τέλη. Η κοινωνική πολιτική θα είναι η βάση πάνω στην οποία θα οικοδομήσουμε το μοντέλο του αύριο για την πόλη μα. Στη συνέχεια θα δούμε τα έργα με τι προτεραιότητε που σα ανέφερα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι λοιπόν 70 ξεχωριστέ προσωπικότητε όπου το κυρίαρχο στοιχείο τους οποίους, για το οποίο τους επέλεξα είναι η αγάπη, το πάθος και η πίστη για την πόλη και το Ιράκλειο και για τους πολίτες. Επειδή έχουμε ένα πεντάλεπτο για να κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη μαζί σας εδώ σε ώρα εχμής, ε, κύριε Νιωτάκη, θέλω να σας θέσω ένα διπλό ερώτημα. Ε, αν ένας δημότης του Ιρακλείου σας ρωτήσει ποιο είναι το διαφορετικό που διαθέτει στην προσωπικότητά του ο Πέτρος Ινιωτάκης από τους υπόλοιπους Επικεφαλή συνυποψήφιου του για τον Δήμο Ηρακλείου. Και πρέπει να επιλέξετε δύο στοιχεία. Ποια θα ήταν αυτά, Το πρώτο και το κυρίαρχο στοιχείο, το οποίο δεν έχει να κάνει με το χαρακτήρα μου, είναι ότι είμαι ίσω ο μοναδικό άνθρωπο που έχω διαχειριστεί από του εννιά συνυποψήφιου μου συνθήκε απλή αναλογική. Mm -hmm. Ήμουνα πρόεδρο στο τεχνικό επιμελητήριο με απλή αναλογική, με πολλά σχήματα, με πολλού συνδυασμού. Και τότε ακριβώ την ίδια αντίληψη είχα την αντίληψη τη συνδιαμόρφωση και μίλαγα από τότε για κοινά προεδρία. Παρόλο που είχαμε μεγάλε πλειοψηφίε που άγγιζαν το 50%, Μάλιστα. καλούσα τι άλλε παρατάξει να μπούμε σε συνδιαμόρφωση πλαισίου. Όχι να μοιράσουμε τι καρέκλε. Ξαναλέω, δεν είναι το θέμα η καρέκλα. Καρέκλα, να σα πω κάτι, είναι και βάσανο. Είναι ευθύνη, είναι φορτίο. Εδώ αυτό το οποίο χρειάζεται να μιλήσουμε είναι αυτή η πρόκληση του να συνδιαμορφώσουμε και να συνεπάρξουμε. Αυτά είναι τα κυρίαρχα στοιχεία τα οποία διαμορφώνει σήμερα πια Αναλογική και έχω την εμπειρία τη Απτή Αναλογική και έχω τι αντοχέ, κύριε Δασκαλάκη, να κάτσω στο ίδιο τραπέζι και να αντέξω σκληρού διαλόγου και να κάνω πίσω και να συμβιβαστώ και να συνδημιουργήσω μέσα από τη διαφορετικότητα. Δεν ξέρω πόσοι από του συνυποψηφίου μου το έχουν καταλάβει. Mm -hmm. Σε τι περιπέτεια μπαίνουμε από τη στιγμή που δεν μπαίνουμε με αυτό το πλαίσιο. Το δεύτερο στοιχείο του χαρακτήρα μου, αν θέλετε να σα πω και ένα δεύτερο στοιχείο, για να μιλήσω για το χαρακτήρα μου, είναι ότι είμαι πολύ επίμονος. Πολύ επίμονος, πολύ μεθοδικό και θέλω να οργανώνω σε όλα τα επίπεδα κάθε κίνηση πριν την πω. Πριν μιλήσω για μικρό ή μεγάλο έργο, πρέπει να έχει μελετηθεί. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και αρχή ενό τεχνικού, ενό επιστήμονα. Ότι πρώτα μελετά. Πρώτα οριμάζει, πρώτα προετοιμάζει, βρίσκεις του πόρου και στη συνέχεια εξαγγέλει και παρουσιάζει την υλοποίηση, την οποία επίση πρέπει να παρακολουθεί πολύ στενά. Μάλιστα. Θέλω να πω με αυτή την ευκαιρία ένα μεγάλο όραμα που ξέρω ότι το έχετε κι εσεί, πολλοί δημοσιογράφοι τη Κρήτη TV. Ο δημόσιο χώρο του Ηρακλείου. Είμαστε μια πόλη με ελάχιστο δημόσιο χώρο. Mm -hmm. Θα πρέπει να προασπίσουμε ή να δημιουργήσουμε δημόσιο χώρο χρησιμοποιώ συγκεκριμένες λέξεις. Η υπόθεση της αναστήλωσης, της ανάδειξης, είναι κυρίαρχο σημείο σε μια εποχή που δεν έχουν, υπάρχουν τεράστιοι δημόσιοι πόροι. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε το αρχιτεκτονικό απόθεμα, το πολιτιστικό απόθεμα και να το στηρίξουμε και να το αναδείξουμε. Μάλιστα. Δεν θέλουμε να κατασκευάσουμε νέα κτίρια. Δεν θέλουμε να κάνουμε νέες δομές για να κάνουμε νέες δομές τις οποίες θα τις έχουμε κλειστές. Λέγε με και πολιτισμού Βενεράτο. Θέλουμε να Κρατήσουμε τα χτίρια π.χ. Κάνουμε την ανάπλαση στην οδό δικαιοσύνη. Τα χτίρια που είναι στην οδό δικαιοσύνη και ήδη, τα χτίρια αυτά τα οποία τα έχουμε παρατήσει, και δεν λέω ότι φταίει ο Δήμο. Φταίει συνολικά αυτή η γραφειοκρατία που πνίγει τα πάντα σήμερα στην Ελλάδα. Εμεί τι θα κάνουμε γι' αυτά. Μάλιστα. Δεν πρέπει να τα αναδείξουμε. Και για το δημόσιο χώρο, επιτρέψτε mm -hmm. μου να πω. Θα πρέπει να τολμήσουμε και το βάζω στην ατζέντα γιατί είμαστε καινοτόμοι που θα μιλήσουμε ειλικρινά και όπω μιλάω για την υποστήριξη τη επιχειρηματικότητα και ότι θα υποστηρίξουμε του ιδιώτε που θα βάλουν χρήματα και θα κάνουμε μεσδίτ έργα, κύριε Δασκαλάκη. Το ε. λέω ανοιχτά και θέλω να με κρίνουν απόψε οι ακροατέ και αν με πιστεύουν σε αυτά που λέω, να ακολουθήσουν για να δημιουργήσουμε υπεραξίε και πλούτο. Θα δημιουργήσουμε mm -hmm. δημόσιο χώρο, και πρέπει να μπούμε στη λογική των κατεδαφίσεων. Μάλιστα. Κλείνοντα, θέλω να μου πείτε για την κεντρική σα προεκλογική εκδήλωση που θέλετε να ενημερώσετε του τηλεθεατέ. Πότε θα γίνει. Την Παρασκευή, λοιπόν, το απόγευμα στην mm -hmm. πλατεία Δασκαλογιάννη, καλούμε όλο τον κόσμο για ένα υπέροχο, ανοιχτό δημοκρατικό διάλογο. Για μια συζήτηση με την κοινωνία και το λαό. Μαζί θέλουμε να ξεκινήσουμε αυτή την πορεία μέχρι την Κυριακή το βράδυ και από την Κυριακή το βράδυ μέχρι επόμενη, την επόμενη Κυριακή να είμαστε παρέα με όλους τους Ιρακλιώτες. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Νιωτάκη. Σας, ευχαριστώ. σας εύχομαι καλή διαδρομή μέχρι την απόφαση και την λαϊκή ετοιμιγωρία των δημοτών. Του σας ευχαριστώ για αυτή την εξαίρετη συζήτηση σας που Σα ευχαριστώ πολύ που ήσασταν εδώ. Θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Ινιωτάκη αλλά και την κυρία Σκυναράκη. Στο πρώτο μέρο εκπομπή, στα δύο πρώτα μέρη, φιλοξενήσαμε την υποψήφια Δήμαρχο Ιρακλείου, την κυρία Βαγγελιό Σκυναράκη Ιλιακή. Στο δεύτερο και το τρίτο μέρο, τον υποψήφιο Δήμαρχο Ιρακλείου, τον Πέτρο Ινιωτάκη. Δύο συνδυασμοί που διεκδικούν τη δική σα ψήφο. Άλλωστε, όπω έχουμε πει, η Crete TV δίνει βήμα σε όλου και εσεί είστε αυτοί που θα αποφασίσετε. Καλό σα ξημέρωμα.